κείμενο του Ευαγγελίου σήμερα είναι της 9ης Κυριακής Ματθαίου, όπως αποκαλείται στην τάξη, στην σειρά των ανακοινωσκομένων ευαγγελικών περικοπών, και μας διηγείται παραστατικά ένα πολύ μεγάλο θαύμα, όπως θα το δούμε έτσι πιο απλά αναλύοντάς το, και τι εφαρμογή μπορεί να έχει στη δική μας τη ζωή. Λέει λοιπόν το κείμενο ότι το καιρό εκείνο ενάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ου απολύσει τους όχλους. Πρέπει εδώ να σκεφτούμε λίγο τα προγενέστερα που ακούσαμε μάλιστα σε ανάγνωση Ιερού Ευαγγελίου πρότινος καιρού. Και διαρωτάται κανείς γιατί εδώ λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ενάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον, να μπουνε στο πλοίο και να φύγουν και να πάνε στην απέναντι πλευρά μέχρι ότου εκείνος θα ρυθμίσει τα της διαλύσεως της ειρηνικής του όχλου που είχε συγκεντρωθεί. Τι συμβαίνει εδώ? Είχε συμβεί το μεγάλο θαύμα του παλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ηχθείων, και μετά από αυτό το εκπληκτικό θαύμα ο όχλος, όπως το λέει, και δεν το λέει υποτιμητικά, απλώς ήταν ανοργάνωτη, αλλά φθόρμητα όλος αυτός ο λαός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, όπως γράφεται και αλλού, δεν εννοούσαν να φύγουν. Και δεν εννοούσαν να φύγουν διότι μέσα από την ψυχή τους βγήκε μια μεγάλη επιθυμία να βρούμε έναν άνθρωπο, όπως τον έβλεπαν μερικοί, ή έναν Θεόν, όπως λέει ο ίδιος, ο οποίος να μας λύσει το βιωτικό μας πρόβλημα. Δεν είναι ανάγκη ούτε να αγωνιζόμεθα, ούτε να ταλαιπωρούμεθα, ούτε να υδρώνομαι, ούτε να έχουμε ασφάλειες, ούτε τίποτε. Θα κάνει τα θαύματα, θα μπορούμε να τρώμε και θα ξεκουραζόμεθα. Αυτό είναι βέβαια μια ακραία ερμηνεία για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων αυτού του θαύματος, αλλά στην ουσία αυτό είναι. Γιατί καθώς λέγεται και σε άλλες περιγραφές, οι άνθρωποι αυτοί είπαν ότι για να γίνει αυτό πρέπει αυτόν που μας έκανε το μεγάλο θαύμα να τον ανακηρύξουμε εμείς αυτή τη στιγμή σωτήρα μας, αρχηγό μας. Δηλαδή πλέον, όπως θα λέγαμε σήμερα, αρχηγό μια πολύ μεγάλης παρατάξεως, η οποία έχει την δύναμη να θαυματοποιεί και να μας παρέχει τη δυνατότητα για να μην έχουμε προβλήματα μεταξύ, για να μην έχουμε προβλήματα με το λαό στην απόλαυση των υλικών αγαθών. Αλλά όμως ο Χριστός έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του, της υπάρξεώς του όλης, όλα όσα γίνονται γύρω του, και το κατάλαβε. Είπε στους μαθητάς, φύγετε εσείς, φεύγω εγώ, πάω πάνω στο όρος, λέει παρακάτω, και ανέβει στο όρος, κατηδίαν προσεύξαστε, για να προσευχηθεί χωριστά μόνος του πλέον ο Χριστός, και εσείς πάτε το πλοίο και να πάτε απέναντι. Απέναντι είναι διαδρομή, απόσταση, μεγάλη, θαλάσσια οδός. Και με αυτόν τον τρόπο διέλυσε τις ελπίδες αυτών που μπορούσαν να αρχίσουν τη διαπραγμάτευση ή τις ιαχές, εσένα θέλουμε αρχηγέ που λέμε εμείς, για να μας λύσει τα προβλήματα τα οικονομικά και εμείς να καθόμαστε. Δεν γίνεται αυτό. Και πολύ περισσότερο δεν γίνεται εδώ, γι' αυτό και ο Χριστός έφυγε εις το όρος, προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης, μόνος είναι εκεί. Ήταν μόνος του μέχρι την ώρα, έτσι όπως το λέει εδώ, και σημαίνει μέχρι αργά που νύχτωσε, ήταν μόνος εκεί. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του Ευαγγελίου. Το δεύτερο. Το δε πλοίο που μπήκαν οι μαθηταί αλλά και άλλοι εκ των ανθρώπων ήταν στο μέσο της θαλάσσης και βασανίζεται το από τα κύματα, διότι ειν γάρ ο άνεμος εναντίος. Ο άνεμος ήταν αντίθετος. Τι πλοία είχαν περίπου τότε για να αντέχουν στη θάλασσα ταραχή?
Τετάρτη φυλακή της νυχτός, όταν περνάει δηλαδή το τέταρτο νούμερο αυτών που είχαν υπηρεσία για να φυλάνε τα σχετικά στο στρατό, για να μας προσδιορίσει την ώρα, τη τετάρτη φυλακή της νυχτός, ο Χριστός, και εδώ είναι το μεγάλο θαύμα, έφυγε από το όρος και περιπατών εμφανίζεται πάνω στη θάλασσα. Και σας λέγω το κείμενο ακριβώς για να μην αδικήσω τίποτα. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Έβγαλαν κραυγή από τον φόβο, νομίζοντας ότι πλέον, μα αφού, γιατί το αισθάνθηκαν έτσι. Γιατί εμείς τον αφήκαμε τον Κύριο και πήγαινε στο όρος. Εμάς μας έδωσε εντολή να έρθουμε εδώ. Τώρα πώς είναι επάνω στη θάλασσα? Τι φαινόμενο είναι αυτό? Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα. Τι γίνεται στη θάλασσα εκείνη την ώρα που είναι εναντίον ο άνεμος, έρχεται ο Χριστός, εμφανίζεται επάνω, δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι είναι αυτός και απλώς καραυγάζουν ότι βλέπουν φάντασμα. Και τη τρίτη σκηνή, και τελειώνει εδώ. Ευθέως ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς. Να το κρατήσουμε αυτό καλά, αδελφοί μου. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Απευθύνεται σε όλους όσοι είσαν επάνω στο πλοίο, αλλά προπάντως στους μαθητές. Μην αμφιβάλλετε, μην βλέπετε φαντάσματα. Έχετε θάρρος, εγώ είμαι. Άρα, να είστε σίγουροι ότι δεν θα πάθετε τίποτε. Και μέσα από όλους αυτούς, όπως σε κάθε περίσταση, ο Πέτρος από ενθουσιασμό θέτει μια προϋπόθεση. Κύριε, ίση ή και έλευσον με προσέλθειν επί τα ύδατα. Κύριε, εμείς λέμε ότι βλέπουμε φάντασμα. Εσύ λες ότι είσαι ο Κυριός μας, ενώπιόν μας. Αν είσαι εσύ, δεν έχει πιστεί ακόμη, δώσε διαταγή σε μένα, θα περπατήσω πάνω στη θάλασσα και θα έρθω κοντά σου να σε ψηλαφίσω. Ο δε Κύριος τι είπε? Ελθέ, ορίστε. Και ο Πέτρος, αφού κατέβει, περιπάτησε επάνω στα ύδατα και για να έρθει προς τον Ιησού. Αλλά τι συνέβη? Τι λέει το κείμενο? Το λέω κατευθείαν με το κείμενο για να καταλάβουμε τη ζεστασιά της περιγραφής. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Έλα, τι είπε? Ξεκίνησε, περπάτησε, αλλά καθώς περπάτησε έπεσε πάνω σε κύμα πολύ δύσκολο, αυτό που κάνει χάος και βουλιάζεις μέσα όταν είσαι μέσα στη θάλασσα. Επομένως εκείνη τη στιγμή η ανθρώπινη δυναμία υπερίσχυσε της ελπίδας ότι αυτός είναι ο Χριστός, και πάνω στον φόβο του αυτού εκφράζει την κραυγή, Χριστέ μου βοήθαμε. Και ο Κύριος τον πιάνει από το χέρι. Ο Ιησούς εκτείνε στην χείρα επελάβετο αυτού. Άπλωσε το χέρι του, το ένα χέρι, την χείρα του λέει. Έπιασε τον και του λέει, ολιγόπιστε, ιστή αντίσταση. Γιατί φοβήθηκες? Και άλλη φορά την έχει πάθει ο Πέτρος αργότερα. Αλλά και εδώ που όμως ήταν τρομακτική η σκηνή και είναι εκπληκτική σαν διήγηση, σαν παράσταση, σαν θαύμα, σαν την παρουσία του Χριστού, των μαθητών και των άλλων που είναι μέσα, και με την κατάληξη της διηγήσεως ότι όταν έγινε και αυτό και ήρθαν στο πλοίο, έπεσαν όλοι και προσκύνησαν τον Χριστό και τελείωσε εκεί ο άνεμος και ηρέμησε η θάλασσα, εκόπασε όπως τον λέει, και ήλθαν στην Γενισαρέτ. Εδώ τελειώνει η διήγηση που έρχεται εμάς και μας λέει σε όλους μας, για όλες τις τρικυμίες και όλες τις δυσκολίες της ζωής. Οι μεγαλύτεροι και οι εμπειρότεροι εκ των ανθρώπων ομολογούν ότι η ζωή είναι σκληρή. Η ζωή έχει απρόοπτα, η ζωή έχει παγίδες, η ζωή έχει κακία, η ζωή έχει ελλείψεις. Αν δεν είσαι αγωνιστής
και αν δεν είσαι πιστός και αν δεν είσαι άνθρωπος του Θεού, δεν μπορείς να αντέξεις καλά. Εκάναμε λόγο σε ομιλία αυτή τη σειρά που κάνουμε τις Κυριακές για αυτούς που τώρα τους συνανθρώπους μας έφυγαν για της αυτοκτονίας από την παρούσα ζωή, μπροστά στην τραχύτητα της ζωής και στη σκληρότητα της οικονομικής μας καταπτώσεως. Αυτοκτόνησαν. Θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή, αλλά βλέπετε και η βούληση η ανθρώπινη είναι δυνατή. Δεν περιορίζεται, δεν αφανίζεται, δεν καταστρέφεται. Και όταν κανείς φτάσει σε ένα τέτοιο απονενοημένο διάβημα, μάλλον δεν λειτουργεί τίποτε άλλο και πάει στο χάος, πάει στον βυθό αυτού του κύματος που ανοίγει στη θάλασσα της ζωής και σε καταπνίγει και σε καταστρέφει και αφανίζει και την ψυχή σου. Γιατί? Γιατί δεν είχαμε τη δύναμη. Δεν είχαμε, όσοι δοκιμαζόμεθα από όλα αυτά, δεν έχουμε τη δύναμη να έχουμε την πίστη μας στο Χριστό και να λέμε ότι θάλασσα είναι η ζωή μας. Φουρτούνες έχει, κύματα έχει, τόσα πράγματα έχει. Θα αγωνιστούμε, θα πολεμήσουμε, θα ταξιδέψουμε στην παρούσα ζωή με τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός, αλλά και με τη δική μας υπομονή και με τη δική μας τη δουλειά, όποια και αν είναι αυτή. Είμεθα, αγαπητοί μου, ακόμη και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, ανάμεσα στα πελώρια κύματα. Πελώρια κύματα είχε η χώρα της Αργεντινής, που τελείωσε χτες την περιπέτεια της καταστροφής της και την περιπέτεια της πτωχεύσεως της οικονομίας της. Πριν μη φοβηθείτε, δεν θα γίνει το ίδιο, αλλά μη φοβηθείτε, πριν από 11 χρόνια την είδα τότε στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή αυτές τις σκηνές της καταστροφής της πτωχεύσεως και του τι επικολούθησε σαν αναρχία στη χώρα αυτή. Ο Θεός να φυλάει. Γι' αυτό έφτασαν τόσο δύσκολα να είναι έτοιμοι μετά από 11 χρόνια. Υπέγραψε η Πρωθυπουργός το τελευταίο ομόλογο που πληρώνουνε σε αυτούς που οφείλουν στην Ευρώπη τα χρήματα. 11 θα πάμε εμείς. Εμείς λέμε να φτάσει το επόμενο, το 2013 περί το τέλος, να πάμε εκεί στο τέλος. Δηλαδή, όχι θα έρθουν όλα όπως ήσαν πριν, αλλά να αναλάβουμε. Κι όμως, όπως λέει ο ποιητής, ο βοριάς λισομανά και το κύμα φρύζει. Και αρχίσαμε να φοβούμεθα. Το είπα ήδη και το επαναλαμβάνω. Δεν πρέπει να φοβούμεθα. Πρέπει να φανούμε Έλληνες παλικάρια, όπως φάνηκαν εκείνοι που μας χάρισαν την ελευθερία και εκείνοι που πολέμησαν για μας, παραδείγματος χάρη στο Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Γίναμε τότε ήρωες όλου του κόσμου που είχε αναμειχθεί στον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, για την νίκη μας. Εμείς οι λίγοι και πτωχοί και με δυσκολίες και με ανέχεια και χωρίς πολεμικά μέσα, με δύο αεροπλάνα μόνο. Και νικήσαμε και δεν χαθήκαμε και πήραμε γι' αυτά αναγνώριση, καλή αναγνώριση από τον διεθνή, από την διεθνή έκφραση της γνώμης εκ μέρους των αρχόντων και εκ μέρους των λαών. Είναι απαράδεκτο για Έλληνες να χάσουμε τόσο τη ζωή μας. Το έχω πει κι άλλοτε, τι να έλεγαν εκείνοι που το 40-41 δεν είχαν να φάνε ούτε μια σταφίδα που λέγαμε, ούτε τίποτα απολύτως και επέθαιναν στους δρόμους. Αλλά ακόμη, ξέρετε, λέω, οι πτώσεις μας είναι γενικοί και πρέπει να προσέξουμε. Το λέω και για τα παιδιά μας, εδώ χαίρομαι που τα βλέπω και νέους ανθρώπους και όλους σας σήμερα εδώ το πλήρωμα της ενορίας, της μεταμορφώσεως που πανηγυρίζει και απόψε το βράδυ. Και αύριο βέβαια, πολύ την κυριώνυμο ημέρα της μεταμορφώσεως. Χάνουμε ακόμη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όσο μπορώ τα παρακολουθώ. Αυτές τις μέρες χάσαμε στο Λονδίνο τα παλαιά μας τρόπαια. Ή αντίστοιχα ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, από αυτές το Χρυσούν ή το άλλο που είναι το Αργυρούν και μετά είναι το Χάλκινο. Πού πήγαν αυτά? Γιατί και εκεί το ίδιο σύμπτωμα είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Ότι δηλαδή
Εχάσαμε την αυτοπεποίθηση και πάμε να χαθούμε. Ενώ ο Χριστός σε κάθε σημείο της γης, σε κάθε εκκλησία, σε κάθε προσευχητάρι, σε κάθε προσκυνητάρι, σε κάθε μοναστήρι, είναι εκεί και την ώρα που προσευχόμεθα ιδιαίτερα και έχει απλώσει το χέρι του και λέει, ολιγόπιστοι Έλληνες, σε τι διστάσετε, μη φοβήστε, ελάτε, και μας πιάνει από το χέρι. Αλλά μερικοί δεν θέλουμε να πιαστούμε από το χέρι. Και είμαστε σε μια εποχή πρωτοφανή. Όταν γινόταν η Πανάσταση του 21, όλοι οι Έλληνες υπόδουλοι ήσαν χριστιανοί μέχρι θανάτου και έγιναν και Άγιοι εκτός από ήρωες. Και σε όλη την περίοδο του πολέμου, προσέξτε αυτό που θα σας πω, προσέξτε το, σε όλη την περίοδο του Ελληνοϊταϊκού πολέμου, εμείς οι Έλληνες είμεθα όλοι μαζί εκεί, φτωχοί, πανίσχυροι, δυνατοί, και νικούσαμε. Τι συμβαίνει τώρα? Πώς έρχεται ο δισταγμός? Πώς έρχεται αυτή η αντίστροφη κατάσταση από την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε? Αλλά θα συμπληρώσω το νοημά μου που πήγε να μου ξεφύγει, για να πω ότι όλοι οι Έλληνες του 21 ήσαν ορθόδοξοι χριστιανοί, το είπα, και όλοι οι Έλληνες του 40 πίστευαν στην Παναγία. Αυτοί που πολέμησαν, τους έχω ακούσει με τα αυτιά μου, που είπαν την βλέπαμε την Παναγία. Σήμερα δεν είναι όμως κάτι τέτοιο. Και έγινε και κάτι άλλο τότε. Υπήρχαν δυστυχώς εξόριστοι. Μεταξύ αυτών και ένας πολιτικός άνδρας, μετά και πρωθυπουργός, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αιωνία του μνήμη, μέγας πολιτικός και συγγραφέας στην Ελλάδα, και ο οποίος είπε, κύριε κυβερνήτα, δεν ξέρω τι είσαι, δημοκρατικός τι είσαι, δεξιός, αριστερός κλπ. Θέλω να πάω στο μέτωπο. Και τους πήρε όλους αυτούς από τους τόπους της εξορίας και τους πήγε ελεύθερους στο μέτωπο. Ελεύθεροι οι Έλληνες κάνουν ό,τι μπορούν. Τώρα όμως εμείς τι λέμε? Τι ωραία, τι ωραία. Κάντε 2-3 λεπτά υπομονή για να σας πω και να σας εξηγήσω. Το διάβασα εχθές αυτό και απευθύνομαι σε εσάς, τους Θεσσαλονικείς όλους και τους Μακεδόνες. Είναι ακόμα πρώτες μέρες του Αυγούστου. Είναι οι μέρες των παρακλήσεων, της Παναγίας, της δοκιμασίας μας, των αγώνων που λέμε ότι δεν παίρνουμε διακρίσεις, και όλων των άλλων που λέγονται ότι πάλι θα γίνουν μικροκρατήσεις από τις απολαβές μας για να τελειώσουμε με τα 11,5 δις. Και σε αυτή την ώρα διαβάζω, δεν το βγάζω εγώ, διαβάζω σε επίσημη εφημερίδα. Καλόν είναι όταν θα γίνει η έκθεση στην Θεσσαλονίκη, η διεθνής, το πρώτο δεκαήμερο που γίνεται περίπου του Σεπτεμβρίου, να σκεφτούμε αν πρέπει να έρθει ο Πρωθυπουργός, μήπως γίνουν επεισόδια και μήπως χαλάσει η ατμόσφαιρα της πόλεως. Τι είναι αυτά? Στην ώρα της δοκιμασίας πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Είναι δυνατόν εμείς το έχουμε κάνει και άλλη φορά αυτό, και άλλη φορά, και στον Καραμαλή και στον Παπανδρέου αντίστοιχα. Δεν κάνω καμία διάκριση, αλλά είναι απρέπεια. Αυτή η έκθεση είναι μία ένεση η οποία δίδεται στην Θεσσαλονίκη και γύρω στη Μακεδονία, εμπορικού και οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, για να πάρουμε λίγο επάνω μας. Θα έρθει κόσμος. Θα έρθει κόσμος. Θα έρθει ο Πρωθυπουργός την ώρα που είναι η επίσημα εγγένεια και μετά που γίνεται και μία συνέντευξη κάθε χρόνο, και δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν από τα όργανα της τάξης που θέλουν να τη ρίξουν απόλυτη τάξη για να μην συμβεί τίποτα στον Πρωθυπουργό, στον προηγούμενο, στον προπροηγούμενο, στον τωρινό. Μα σε κανέναν δεν πρέπει να γίνεται. Το ξαναλέω, σε οποιονδήποτε αρμόδιον ή υπεύθυνον της πόλεως μας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτή την πτωχία, μέσα σε αυτή την ώρα της συμφοράς, μέσα σε αυτή την ώρα της ανέχειας και των κινδύνων των εξωτερικών για την πατρίδα μας, θα σας το πω σε 2 λεπτά αυτό,
για των κινδύνων των εξωτερικών. Είναι δυνατόν εμείς να δυσκολεύουμε του Πρωθυπουργού της χώρας την έλευση με τις διεκδικήσεις μας, οι οποίες είναι δίκαιες και ευλογημένες, αλλά σε μια άλλη ώρα. Όχι για να μην έρθει ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν πρόκειται να τη διορθώσει μόνος του. Ούτε μπορεί, ούτε γίνεται μόνος του. Πώς θα χαλάσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας? Πώς θα αναστατώσουμε την ίδια μας την πολύ αγαπημένη πόλη? Πώς θα ερημώσουμε τους δρόμους από ανθρώπους? Πώς θα δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας? Πόσους θα κάνουμε να πούν, αν δεν το κάναμε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξαναπάμε σε αυτή την έκθεση, γιατί δεν μπορούμε να χαρούμε, δεν ξέρουμε πού να σταθούμε από τα αστυνομικά μέτρα. Αντί να πούμε, πού είναι το χέρι του Χριστού να το πιάσουμε, να πάρουμε πίστη, να βρούμε δύναμη, να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε, να κάνουμε τα υπομνήματά μας, όταν μπορούμε και όταν πρέπει να κάνουμε την απεργία μας, αλλά όχι να καταργούμε το κράτος και να μην μπορεί να έρθει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι μαχαιριά στην καρδιά της Ελλάδας. Έτερον εκάτερον, δηλαδή άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα κρατήσουμε τις ισορροπίες μας και η φωνή για όλα τα θέματα θα είναι η ίδια αυτή με του Πέτρου. Κύριε σώσον, και θα πούμε, είστε ολιγόπιστοι, αλλά θα σας βοηθήσω. Πάω λοιπόν και στο θέμα τώρα το τελευταίο. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι χθεσινή είδηση. Για λογαριασμό σας, εσείς θα διαβάζετε βέβαια. Διαβάζω πάρα πολύ. Βγήκε ο Ερντογκάν και είπε ότι η φλόγα, η Ολυμπιακή φλόγα, ανήκει στην Τουρκία. Θα πείτε, ολόκληρο κείμενο. Ο Ερντογκάν δήλωσε επίσημα ότι η Ολυμπιακή φλόγα ανήκει στην Τουρκία. Απάντησε εδώ και ο δικός μας ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, βέβαια, διότι αυτό είναι πάλι νέο ανιστόρητο και λέω νέο επίσημο πρωθυπουργικό ή προεδρικό, αν θέλετε, ψεύδος, και δεν μπορώ να σας διαβάσω το κείμενο, δεν έχω χρόνο, μπορείτε να το δείτε, και έρχεται και λέει ότι υπήρχε στην περιοχή της Λυκίας, στην πατρίδα, την περιφέρεια του Αγίου Νικολάου, υπήρχε λέει ένα όρος όλο πέτρα και είχε σεισμές και από εκεί έβγαινε φωτιά, και αυτή τη φωτιά έπαιρναν από εκεί πέρα, από τα βάθη της Ασίας, για να το φέρω στην αρχαία Ολυμπία και από εκεί. Μα αφού είναι συνδεδεμένο με τις θεότητες τις τότε το θέμα αυτό του φωτός. Επομένως αυτά είναι ντροπή να λέγονται. Εγώ δεν θέλω να πω για πρωθυπουργό και ξένο, γιατί μπορώ να έχω και συνέπειες. Δεν θέλω να πω τίποτα. Αλλά επί του περιεχομένου της ανακοινώσεως είναι κανείς να χάνει το μυαλό του πώς μπορεί να υπάρξουν. Αλλά να μην χάνουμε το μυαλό μας, γιατί όλα μπορούν να γίνουν για να χαλάσει η Ελλάδα. Επομένως δεν πρέπει να είμαστε πιο καλά δεμένοι. Δεν πρέπει να είμαστε πιο καλά ενωμένοι και να διεκδικούμε και αν αδικηθήκαμε όσο μπορούμε να επαναφέρουμε εκείνα τα οποία δικαιούμεθα. Εγώ είμαι υπέρ αυτού, αλλά και όλοι μας. Αλλά όμως το κράτος θα είναι κράτος, όποιος και αν είναι πρωθυπουργός, εκλεγμένος δημοκρατικά και με βάση το σύνταγμά μας. Για όλα αυτά θα τελειώσω και θα σας διαβάσω, επειδή είπαμε και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται, και βρήκα ένα ποίημα ενός καταξιωμένου ποιητού από τον πύργο της Ηλίας, Τάκη Δόξα, ο οποίος δεν ζει, έχει πεθάνει αρκετά χρόνια, και ο οποίος έμενε στον πύργο και πήγαινε και στην Ολυμπία. Είναι μεγάλο ποίημα, αλλά ένα απόσπασμα θα σας πω, για να δείτε τι, κατά την άποψή μου, λέμε εμείς οι Έλληνες σε αυτούς όλους που είναι στο Λονδίνο ή τα εκατομμύρια που παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις όλα τα γινόμενα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πιστός, τον γνώρισα εγώ. Ήμουνα μαθητής στο εξατάξιο σχολείο τότε και τον είχαμε γνωρίσει και είχαμε συνεργαστεί και οι μαθητές. Ήταν των γραμμάτων άνθρωπος και απευθύνεται σε κάποια στιγμή που πήγε στην αρχαία Ολυμπία. Μη σας φανεί παράδοξο, όταν ήμουν μαθητής την τελευταία τάξη και πήγαμε στην αρχαία Ολυμπία, ο καθηγητής, ο φιλόλογος, μου ανέθεσε να κάνω μία ομιλία για τον Ερμή του Πραξιτέλους, την οποία την έκαμε εκεί και είχε
μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, και σε άλλους μαθητάς άλλα θέματα από τις αρχαιότητες. Αυτός πήγε εκεί ο ποιητής και ήταν επηρεασμένος, και σε μια στιγμή είδε και τον Ερμή που θεωρείται το καλύτερο άγαλμα του κόσμου από πλευράς φυσικής ανθρωπίνης ομορφιάς. Σκέφτηκε όμως και όλα τα άλλα που ήξερε και σε μια στιγμή λέει απευθυνόμενος προς τα εκεί. Το διαβάζω κατ' εξαίρεση, γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε σχέση με τα ειδωλολατρικά, αλλά δεν πρόκειται εδώ περί ειδωλολατρίας, πρόκειται περί φρονήματος υγιούς σε συνδυασμό με τον αγώνα για επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λέει λοιπόν, απευθυνόμενος προς το άγαλμα, «Μη σε τρομάξουν οι θύελες, οι σαρκασμοί, οι σκληρές μνήμες, οι απειλές με τα βούκινα, τα μαστίγια, οι πόλεμοι που ήρθαν ή που κονταροδείχνουν. Μη σε τρομάζουν οι άνθρωποι», λέει στον Έλληνα. «Μάζεψε κάτω από τα σάλπιγγά σου τους λαούς, όπου κι αν είναι, όποιοι κι αν είναι, ήρωες νικημένοι, κακούργοι, σκιές, κόκαλα, και τάισέ τους με το σταφύλι σου, ρόγα τη ρόγα μέθησέ τους με την αγάπη, και όπως θα γίνουν ξέγνιαστοι και ονειροπαρμένοι, όπως θα γυρίσουν πρώτη φορά όλοι μαζί να κοιτάξουν κατάματα τον ουρανό, σκύψε στην καρδιά τους και πες τους, πες τους», το λέμε και στον κύριο Ερντογκάν, «να ξεκινήσουν όλοι για την Ολυμπία, χιλιάδες, χιλιάδες, χιλιάδες έφηβοι, σμάρια από κορμιά άσπρα, μαύρα, κίτρινα, να πάνε να ξεπληθούν κοντά στην παλέστρα της Ολυμπίας, από το χτες, από το σήμερα, από το αύριο, να λείψουν με λάδι την ψυχή και το νου τους, και ύστερα να μπουν μέσα στην ορθάνυχτη πύλη, στο στάδιο της Ολυμπίας, για να πολεμήσουν εν ειρήνη, όχι στη σφαγή και στην πυρκαγιά, όχι με το μαχαίρι και το σίδερο που καίει, όχι με τον εξολοθρεμό του ανθρώπου από τον άνθρωπο, όχι για νέους νεκρούς, νέους ακάτιδες, νέους δυστυχισμένους, μα για την πυγμή και το ακόντιο, για το πίδημα, το δίσκο, το δρόμο, την πάλη, για το τέθρυπο, για την αρετή, δίπλα στον κάστορα ή τον αντίπατρο, ηρωικές μορφές εκείνης της εποχής, τον Διαγόρα ή τον Αλκιβιάδη, που θα σμίξει τον αρχαίο κόσμο με τον τωρινό, με τον αυριανό, με τον αιώνιο, και θα νικήσει το Θεό του πολέμου τον Άρη άλλη μια φορά, την τελευταία. Πέρα, στο ξέφωτο η Ολυμπία, ξάγρυπνη η Ολυμπία των Ελλήνων, μερόνυχτα πλέκει για τον καθένα τους, και από ένα στεφάνι αγριλιάς ελληνικής ειρήνης, ειρήνης όλου του κόσμου. Και εγώ συμπληρώνω, κύριοι Ευρωπαίοι, ένα στεφάνι ελιάς, όχι δάνεια και τόκους, όχι ηλισμούς και διπλωματίες ψεύτικες που αποθαρρύνουν και πικραίνουν τους λαούς που δεν θα έπρεπε να πικράνουν. Ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Χριστός και η Παναγία, που και αύριο γιορτάζουμε και απόψε και την Παναγία σας το 15 Αύγουστο, να πάνε όλα καλύτερα, αδελφοί μου, και να μην λησμονάμε ποτέ τις δικές μας, ο καθένας, προσωπικές ευθύνες για την αγάπη στην πατρίδα, την ενότητα και την αφοσίωση, την ορθόδοξη πίστη μας. Αμήν.